Δεν κατάφερε να φτάσει σε τελική συμφωνία η χθεσινή πολύ ωρή σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό. Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν επί της αρχής για τη μετεγκατάσταση 120.000 ετούντων άσυλο από Ελλάδα και Ιταλία, μια συμφωνία ωστόσο η οποία προβλέπεται ότι θα επικυρωθεί στην επόμενη σύνοδο την 8η Οκτωβρίου. Στην ανακοίνωσή της η Λουξεμβουργιανή Προεδρία δεν κάνει καμία αναφορά για το πώς θα γίνει η ανακατάσταση. Κατανομή των προσφύγων και ενώ εντείνεται η διαμάχη κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης για το σχέδιο της Κομισιόν για υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην επιθυμητή συμφωνία όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των 120.000 προσφύγων, δήλωσε ο Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους, αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία. Οι Υπουργοί Εσωτερικών υιοθέτησαν ωστόσο την πρώτη πρόταση της Κομισιόν για μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων από Ιταλία και Ελλάδα. Νέα αυστηρότερη νομοθεσία ισχύει από σήμερα το πρωί στην Ουγγαρία για την είσοδο μεταναστών και προσφύγων στη χώρα. Η Ουγγαρία σφράγισε ήδη το τελευταίο σημείο διέλευσης στα σύνορά της με τη Σερβία με έναν προσωρινό φράχτη αποσυρματόπλεγμα προκαλώντας αντιδράσεις στη σερβική πλευρά, ενώ αποφάσισε να επιταχύνει την ολοκλήρωση και του βασικού της φράχτη. Ουγγρικές στρατιωτικές δυνάμεις θα περιπολούν τα σύνορα, ενώ όποιος συλλαμβάνεται να τα διασχίζει χωρίς τα ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα θα φυλακίζεται έως και 3 χρόνια. Μέχρι και 5 χρόνια θα φυλακίζεται όποιος συλλαμβάνεται να καταστρέφει τις συνοριακές εγκαταστάσεις της χώρας. Η Ουγγρική κυβέρνηση διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέπει την είσοδο σε ετούντες άσυλο εάν δεν έχουν υποβάλει νωρίτερα αίτημα στις σερβικές αρχές. Απαντώντας ο Σέρβος αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Νενάντι Βανίσεβιτς τόνισε ότι αν θέλουν οι Ούγγροι να τους στείλουν πίσω θα χρειαστεί να τους ξαναστείλουν στην Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία δεν θα τους δεχθεί, υποστήριξε, ακόμη και αν χρειαστεί να στείλει τον στρατό της στα σύνορα. Ο 60χρονος πολυεκατομμυριούχος Μάλκομ Τέρνμπουλ, πρώην δικηγόρος και τραπεζίτης, έγινε ο 21ος πρωθυπουργός της Αυστραλίας και 4ος πρωθυπουργός μέσα σε 2 χρόνια. Η πρωθυπουργία ήρθε μία ημέρα μετά την ανταρσία στο κόμμα των Φιλελευθέρων, με αποτέλεσμα να ανατραπεί ο Τόνι Άμποτ και τη θέση του να πάρει ο μέχρι πρώτην ως υπουργός τηλεπικοινωνιών. Έφοδο στα γραφεία του περιοδικού Νόκτα πραγματοποίησε η τουρκική αστυνομία μετά τη δημοσίευση σατυρικού εξωφύλου με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βγάζει μία σέλφι. Η φωτογραφία, που είναι προϊόν φωτομοντάζ, απεικονίζει τον Τούρκο πρόεδρο να χαμογελά βγάζοντας μία σέλφι με φόντο το φέρετρο ενός στρατιώτη. Το εξώφυλλο αναφέρεται στις δηλώσεις του Ερντογάν ότι οι οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τους Κούρδους αντάρτες θα πρέπει να είναι χαρούμενες καθώς τα παιδιά τους έπεσαν ως μάρτυρες. Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης απαγόρευσε τη διανομή του τελευταίου τεύχους του περιοδικού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού.